Θέλω να ακούσετε λίγο σήμερα τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, νομικό και διδάκτορα στα ζητήματα ιστορίας κοινωνίας Οθωμανικής, ο οποίος λέει αρκετά πράγματα. Κάποιοι συμφωνούν μαζί του, έχω προσέξει, κάποιοι διαφωνούν. Δεν έχει σημασία. Διαβάζει πολύ, ιδίως τον τουρκικό τύπο και τους Τούρκους αναλυτές, θρησκευτικούς και όχι μόνο. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καταρχάς να σας ρωτήσω, ναι, είναι θέμα σήμερα αύριο η απόφαση ή μπορεί να την πάρουν, αλλά όπως κάνουμε και στην Ελλάδα, μέχρι να καθαρογραφεί, να το πω έτσι, ναι, θα μάθουμε δια της διαρροής. Ναι, η υπόθεση έχει ξεκινήσει πριν 4 χρόνια σε τμήμα του Ντανίσια, δηλαδή του Συμβουλίου Επικρατείας της Τουρκίας. Έχει από το τμήμα θετική απόφαση και εισήγηση, η οποία εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια, η οποία Ολομέλεια θα συνεδριάσει αύριο, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η μέρα συνεδριάσεως, που όταν θα εκδοθεί η απόφαση θα γράφει την ημερομηνία, την αυριανή. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά το πότε θα την εκδώσουν και πότε θα καθαρογραφεί είναι θέμα δικής τους προτεραιότητας. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ντανίσια, όπως προφέρεται, της Τουρκίας, είναι το Συμβούλιο Επικρατείας δηλαδή, είναι ο κύριος Ζεκί Γιίτ, ο οποίος είναι συνομήλικός μου, δηλαδή πάρα πολύ νέος για να έχει τέτοια θέση. Συνήθως σε παγκόσμιο επίπεδο γίνονται πρόεδροι στα ανώτατα δικαστήρια κατά 2-3 χρόνια λίγο πριν να αφιπηρετήσουν οι περισσότεροι, όχι όταν έχουν ακόμα καμία 15 χρόνια μπροστά τους για αφιπηρέτηση. Να πούμε ότι για την ιστορία του, έτσι, στο βιογραφικό του, το επίσημο δηλαδή, έχει εκλεγεί στο Συμβούλιο Επικρατείας ήδη από το 2011 επί Αμπντουλάχ Γκιούλ, δηλαδή θεωρείται φύλλα προσκύμενος προς τον πρόεδρο, γιατί και ο Γκιούλ κάποτε ήταν. Αλλά έγινε πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας τώρα τελευταία, 7 Μαΐου του 20. Δεν θεωρώ τυχαίο ότι εξελίχθηκε τόσο γρήγορα και σε τόσο νεαρή ηλικία σχετικά. Δεν το θεωρείτε τυχαίο? Ναι. Θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρετε καλύτερα από άλλους, πώς λειτουργεί το σύστημα στην Τουρκία, τι εννοώ? Λέτε αύριο θα πάρει την απόφασή του σε επίπεδο Ολομέλεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωραία. Θα γίνει ένα δελτίο τύπου, μια διαρροή, χωρίς να αναγράφεται όλο το σκεπτικό της απόφασης, αλλά η απόφαση, ή μια διαρροή, κάθε μέσο ό,τι θέλει θα λέει και θα το πω έτσι, θα μας παίζουν τη διεθνή κοινότητα, τη μία αποφάσισαν να λειτουργήσει τζαμί, την άλλη όχι, ή δεν είναι έτσι ακριβώς? Πώς λειτουργεί? Λειτουργεί όπως έχει γίνει με τους Έλληνες αξιωματικούς πριν 2 χρόνια, όπως θυμόσαστε. Δηλαδή, είχαν αφήσει να διαρρεύσει στον κόσμο και στην κοινή γνώμη και ειδικά σε εμάς ότι θα πάνε για κατασκοπία και θα κάτσουν ισόβια στις φυλακές. Εγώ γνώριζα και το έλεγα δημοσίως, ο μόνος, σαν τον τρελό του Σαγιό, το ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό με τίποτα. Κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, γινόταν μια αίτηση αποφυλάκησης η οποία απερίπτετο. Και ξαφνικά, ανήμερα το 15 Αύγουστο, που ήταν η μεγάλη γιορτή του χριστιανισμού και κατά πάγια τακτική και λογική των Σουλτάνων, οι οποίοι κάνανε άφεση, χάρη δηλαδή, στους φυλακισμένους χριστιανούς στα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το 15 Αύγουστο, για να δείξουν τη μεγαλοσύνη τους, όπως είχα πει 2 μήνες πριν συμβεί αυτό, έτσι και συνέβη. Δηλαδή, απελευθερώσαν οι Έλληνες αξιωματικοί ανήμερα το 15 Αύγουστο. Και δηλαδή, ξύπνησε ο δικαστής ξαφνικά, ανήμερα το 15 Αύγουστο, πρωί-πρωί, 5 η ώρα, και είπε: ρε παιδί μου, ας κάνω δεκτή την έτσι αποφυλάκηση των Ελλήνων. Προφανώς είχε πέσει το τηλέφωνο που του έλεγε: κράτα, 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 2 μήνες περίπου. Και στη συνέχεια, την ημέρα του 15 Αύγουστου, του είπαν: κάνε δεκτή την αίτηση αποφυλάξεις, και έτσι και έγινε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το επικοινωνιακό παιχνίδι το έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή πάλι ο Ερντογάν, δηλαδή δημιούργησε ένα θέμα το οποίο το συζητάει η παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή μπορεί να το σέρνει έτσι 6 μήνες, 7 μήνες, ένα αλλά χρόνο. Το σέρνει όσο θέλει. Όσο θέλει. Χωρίς να ξέρει κανείς την ουσία. Μάλιστα. Από γραμματέα και καλά που ήταν στην έδρα αύριο. Ότι μάλλον είδε ότι υπήρχε μια διάθεση να γίνει δεκτή η εισήγηση του τμήματος, που είναι θετική, έτσι όπως έχουμε πει, δηλαδή να γίνει μετατροπή, ναι, δηλαδή να επιτρέπεται η προσευχή. Mm-hmm.
Και από εκεί να αρχίσουμε πάλι τη φιλολογία, παραφιλολογία όλοι μας, τι γίνεται, πώς θα γίνει, πώς θα κάνει τη Θαράνη. Να βγει κάποια στιγμή η απόφαση, ακαθαρόγραφη όπως λέμε, να καθαρογραφεί, να τραβήξει όσο θέλει. Και στη συνέχεια να περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα, το οποίο ομοίως θα το χρησιμοποιήσει όποτε θέλει. Το πρόεδρο θέλει, το οποίο θα ακυρώνει το ΠΔΕΛΤΑ, το ΠΔΕΛΤΑ διάταγμα του ΚΕΜΑΛ, θα επικυρώνει την απόφαση και θα την εφαρμόζει. Ή το ανάποδο, ή το ανάποδο. Το έχει κάνει ήδη στην Αγία Σοφιά στον Πόντο. Ναι. Και το έχει κάνει ήδη στο Καριέ Τζαμί που είναι η μονή της χώρας. Μπράβο, η μονή της χώρας που το λειτουργεί σαν τζαμί πια. Δεν έχουν πάει να κάνουν προσευχή. Α, δεν έχουν πάει. Όχι. Όχι. Απλά έχει βγει, όμως η απόφαση ότι είναι τζαμί πια. Ναι. Μάλιστα. Αυτό πέρσι νομίζω, ε? Ναι, πέρσι. Μάλιστα. Άρα μου λέτε, μισό λεπτό τώρα, γιατί κύριε Σταθακόπουλε, μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά είναι το ζουμί. Ναι, ναι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει από εδώ και στο εξής, αν πέσουμε σε τέτοια παγίδα, σε ελληνοτουρκικό ζήτημα. Σωστά. Βέβαια. Στην Τουρκία όλα είναι αλυσβερής. Ντούνε και λαβίν. Νταραβέρ που λένε, νταραβέρι που λένε οι Ιταλοί, νταραβέρ. Στα ιταλικά το λέμε ταραβέρι, αλυσβερί στα τούρκικα, δούνε και λαβίν στα ελληνικά. Μάλιστα. Τα πάντα είναι. Έχουν τίμημα και είναι ανταλλάξιμα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μην χρησιμοποιηθεί κάπως. Βεβαίως και εμείς θέλουμε να έχει διεθνή υπόσταση, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ο Τούρκος Πρόεδρος ότι είναι ηθικά κυρίως ελληνοτουρκικό. Που σημαίνει, κύριε Σταθακόπουλε, ότι αν δεν καταστεί ανενεργό το προεδρικό διάταγμα Κεμάλ Ατατούρκ, ναι. Μουσταφά Κεμάλ. Έκανε πίσω ο Ερντογάν, δεν είναι θέμα έκανε πίσω. Είναι θέμα διπλωματίας. Ο αξιακός κώδικας του Τούρκου Προέδρου και γενικά των Τούρκων πολιτικών, για να μην βάζω στο ίδιο σακούλι και τους πολίτες, γιατί ως άνθρωποι έχουν καθένας σωστά το λέτε. Ψυχολογία και πολύ ματροπία. Σωστά το λέτε. Μιλάω για την πολιτική των Τούρκων, όπως εξωτερικεύεται. Είναι ακριβώς αυτή η λογική των Σουλτάνων. Δηλαδή, για τα πάντα συναλλασσόμαστε, ανοίγουμε τη βεντάλια συνεχώς, διεκδικούμε, θέλουμε συνέχεια τα πάντα, ό,τι πάρουμε, ό,τι συναλλαχθούμε, ό,τι κερδίσουμε, αλλά το να κάνουμε καπάκι, γλώσσα και λέξη και έννοια παλιά, της εποχής του αγώνα ακόμα των Ελλήνων κατά των Οθωμανών και πιο πριν, το να κάνουμε καπάκι, δηλαδή δεν είναι θέμα υποχώρησης, είναι θέμα, το συμφέρον αυτή τη στιγμή λέει, να κάνω λίγο πίσω ή να το κρατήσω σε μια ανοχή, σε ένα μπάγο. Μετά επανέρχομαι, γιατί έχω βάλει τις βάσεις και τις χρησιμοποιώ. Είναι σαν μια σκακέρα, όπου έχω όλα τα πιόνια επάνω. Τα πιόνια είναι τα στρατιωτάκια, ο πύργος, ο αξιωματικός, το άλογο, ξέρω, ο βασιλιάς, η βασίλισσα. Το καθένα έχει τις κινήσεις του, έχει τη βαρύτητά του και εξελίσσεται το παιχνίδι αργά και σταθερά. Μπορεί να κάνεις μια κίνηση ασήμαντη αυτή τη στιγμή, η οποία θα σου φανεί χρήσιμη στο μέλλον, στίζοντας μια στρατηγική. Οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι είχαν πάντοτε μια στρατηγική, την οποία ως Έλληνες και ως ιστορία παρακολουθούσαμε πάρα πολύ στενά μέχρι περίπου το 22, και από το 22 και μετά χάσαμε αυτή την επαφή κατανόησης των στρατηγημάτων, όπως θα λέγει ο Πολύενος, ο αρχαίος, με τα στρατηγήματά του των Οθωμανών, τα απολέσαμε, διότι ακολουθήσαμε τελείως τις λογικές των συμμαχιών, δηλαδή παραδεινόμαστε στις συμμαχίες μας και θα κάνουμε ότι μας λέει η συμμαχή μας. Δηλαδή, από πρωτεύοντα ρόλο που είχαμε, να αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σε οικονομικό, διπλωματικό ή στρατιωτικό επίπεδο, ως ίση επί ίσον, βεβαίως με κάποιες συμμαχίες ενίοτα, αλλά πρωτευόντως εμείς, παραδώσαμε την οικονομία και την άμυνά μας πλήρως στους συμμάχους μας. Αυτό μας έχει χάσει, έχουμε απολέσει το δικαίωμα της πρωτοβουλίας, της ανεξαρτησίας δηλαδή σε κάποια πράγματα και περιμένουμε συνεχώς τη βοήθεια ή το πράσινο φως. Αυτό ο αντίπαλός μας, εν προκειμένου η Τουρκία, το βλέπει, το εισπράττει, το γνωρίζει. Θα μου πείτε, μα και αυτοί δεν έχουν συμμάχους, βεβαίως. Αλλά δεν έχουν απολέσει τον πρωτεύοντα ρόλο. Δηλαδή θέλουν να διατηρούν και το δείχνουν συνεχώς, ότι θέλουν να διατηρούν το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης και μετά να ακολουθήσει ο σύμμαχος. Ενώ εμείς ρωτάμε πρώτα το σύμμαχο και μετά λέμε πώς να το χειριστούμε το θέμα. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί έναν εφησυχασμό, μια ανοχή. Εντάξει, μωρέ, θα το πω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ να σε κάνει ντά. Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ είναι και της Τουρκίας σύμμαχος. Η Ευρώπη
έχει οικονομικές σχέσεις ως Ευρώπη με την Τουρκία, τεράστιες, αλλά και κάθε χώρα της Ευρώπης έχει μεγαλύτερες οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία από ό,τι έχει με εμάς. Εγώ αντιλαμβάνομαι με αυτά που λέτε, κύριε Σταθακόπουλε, πολύ ωραία τα παραθέτετε και έχει ενδιαφέρον, γιατί την πάτη συζήτηση αλλού. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι όταν έχει στην Ελλάδα γκουρού του διεθνούς δικαίου να λένε ότι υπάρχει ελληνικός μαξιμαλισμός, μια χαρά η Τουρκία τα ακούει, το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα. Και τις ίδιες δικές θέσεις. Για τον κύριο Ροζάκη μιλώ. Καταλαβαίνω πολλά τώρα εδώ με αυτό που ερμηνεύεται. Για κοιτάξτε τώρα, λέει ένας ακροατής. Για θυμίστε στον κύριο Σταθακόπουλο, καταλάβαμε λέει τι θα γίνει με την Αγία Σοφιά, νέο σύριαλ. Όχι σαν και αυτά που παίζουν στο Sky, τα τουρκικά. 6 τον αριθμό παραγωγές. Ναι. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Ναι. Λοιπόν, για θυμίστε του όμως, μετά την κατατριβή του διαμελισμού της πάλε ποτέ κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το βαθμό συσπήρωσης πια σε αυτό που στο παρελθόν οι ίδιοι οι Οθωμανοί το θεωρούσαν βρισιά, το Τούρκος. Σωστά. Έτσι, από το 23 και μετά συσπηρώνται. Ποια είναι, ειδικά σήμερα με την εμφάνιση του Σουλτάνου, όπως λέτε εσείς, Ερντογάν, ποια είναι η ψυχολογία του τουρκικού λαού, πορώνεται με αυτό? Λοιπόν, ο πρωινός τουρκικός τύπος έδειξε δημοσκοπήσεις, τώρα έχουν γίνει σε ένα δείγμα πληθυσμού 6.000 κατοίκων, αν σκεφτούμε ότι είναι 80 τόσα εκατομμύρια οι Τούρκοι, σε ένα δείγμα 6.000. Ότι οι ψηφοφόροι του Ερντογάν είναι πάνω από το 90% φύλλα προσκύμενοι να γίνει αυτό. Ότι το κόμμα της Αξενέρ και το άλλο το εθνικιστικό και αυτή είναι σε τέτοια πολύ ψηλά επίπεδα. Και είναι κοντά στο 34-35% οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του Κεμαλικού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι εσωτερικά, εν ώψη και των μελλοντικών εκλογών και του 23, δηλαδή που είναι κατά 100 χρόνια από την Τουρκική Δημοκρατία, αυτό συσπηρώνει πνευματικά, αν θέλουμε, ή ηθικά μια μεγάλη μερίδα του μέσου Τούρκου πολίτη και αυτά που αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Μην νομίζετε ότι ξέρουν περισσότερη ιστορία για τον τόπο τους ή για εμάς από ό,τι ξέρει ένας μέσος Έλληνας. Ξέρουν πολύ λιγότερα από ό,τι ξέρουμε εμείς για την Τουρκία. Έτσι, αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Άρα είναι πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμη, ξέρετε, από ό,τι θα πει η κεντρική εξουσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εφόσον ο τύπος, οι ειδήσεις, τα πάντα λένε ότι να γίνει, να κάνουμε δηλαδή προσευχή, τώρα θα την κάνουμε σε μεγάλες γιορτές, 2 φορές το χρόνο, θα την κάνουμε, ξέρω εγώ, στην απογευματινή, την Πέμπτη προσευχή, που κάθε μέρα κάνουν 5 προσευχές, την Πέμπτη προσευχή της Παρασκευής, το Ναμάζ. Αυτό, εντάξει, θα το δούμε πώς θα το εφαρμόσουν και αν θα το εφαρμόσουν. Αλλά ηθικά θα έχουν το πλεονέκτημα ότι εμείς έχουμε το αυτεξούσιο στη χώρα μας και η νομοθεσία μας, πώς το λένε, η δικαιοσύνη μας, ανεξάρτητη, έκανε αυτό που θέλει και εμείς το δεχόμαστε και τελικά ακολουθούμε και την κοινή γνώμη, η οποία η κοινή γνώμη, όπως μετρήθηκε δημοσκοπικά, θέλει να μετατραπεί αυτό το πράγμα. Καλά, η εσωτερική νομοθεσία του κάθε κράτους δεν είναι μόνο της Τουρκίας. Έτσι. Έτσι, και για μας ισχύει αυτό κανονικά. Έχει προτεραιότητα ευρωπαϊκή πλέον. Ναι, κανονικά είπα. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε. Πρωτίστως ευρωπαϊκή. Άρα πορώνει, λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω εγώ και τώρα. Θα τσιμπήσει, αν γίνουν εκλογές. Ναι. Πιστεύει ότι θα τσιμπήσει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Σκεφτείτε ότι ακόμα και οι Κούρδοι που τον καταψήφισαν πέρσι στις δημοτικές εκλογές, τον υποψήφιό του, τώρα. Το δείγμα το κουρδικό που πήραμε για κανένα δημοσκόπηση δείχνει ότι είναι υπέρ του να μετατραπεί σε χώρος προσευχής. Μάλιστα. Καλά, μιλάτε προφανώς για τους ενσωματωμένους στην τουρκική κοινωνία Κούρδους. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε ότι είναι 3 εκατομμύρια Κούρδοι και ότι από αυτούς που είναι σε αντίσταση δεν ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια, η πλειονότητα, το 27 εκατομμύρια των Κούρδων, είναι πλήρως ενσωματωμένη. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ τι θέλω να σας ρωτήσω. Το παιχνίδι το ξέρετε πολύ καλά που παίζει και την προβολή ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, η Τουρκία. Θέλω να προσέξετε λίγο το ερώτημά μου. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, για τον Ισλαμικό κόσμο, τρία είναι τα κορυφαία σημεία. Το ένα είναι η περίφημη Κάμπα, Αλ-Κάμπα, ο κύβος που είναι μέσα στο τζαμί Μασγίντ Αλ-Χαράμ στη Μέκα. Το άλλο είναι το ιερό τέμενος Αλακτσά στο Ιεροσόλυμα. Σωστά. Και το τρίτο είναι η Αγία Σοφιά. Γιατί ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Μήπως λοιπόν, αν το μετατρέψει σε τζαμί, γίνεται ο λίντερ, ο αρχηγός του Ισλαμικού κόσμου και κατά επέκταση μοχλεύει και αυτό που δεν μπορεί εύκολα να πατήσει γιατί δεν είναι Άραβας, τον Αραβικό κόσμο? Βέβαια, αυτό ήταν πάντοτε στο μυαλό του.
για να επαναφέρει δηλαδή τον αξιακό κώδικα αυτό ακριβώς των Οθωμανών, που αυτό θέλανε και οι Οθωμανοί, οι οποίοι είχαν κατορθώσει κάποιες στιγμές με την επέκταση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να το έχουν αυτό το προνόμιο, το οποίο στη συνέχεια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δημιουργία, το διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη δημιουργία εθνικών κρατών και αραβικών, απολέσθη. Βεβαίως και θα το ήθελε αυτό. Συμβολικά δεν σημαίνει όμως ότι είναι αποδεκτό και από τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Είναι ίσως από αυτούς που είναι μόνο σύμμαχοί του. Αλλά από την άλλη μεριά η Τουρκία είναι leader, είναι ηγέτης της ομάδας των τουρκογενών κρατών, τα οποία φτάνουν μέχρι πολύ βαθιά στην Ανατολή. Δηλαδή μιλάμε για Τατζικιστάν, Κυργιστάν και όλα αυτά τα Ιστάν, που είναι τουρκογενείς και έχουν η γλώσσα τους έχει ρίζα τουρκική, όπου αυτή είναι μια ομάδα άλλη, την οποία δεν την υπολογίζουμε εμείς, μια έξτρα συμμαχία της Τουρκίας, η οποία έχει και τεχνογνωσία αναφορικά με την εξόρυξη των πετρελαίων, ξέρετε. Εγώ θέλω να πω μια λεπτομέρεια, συγγνώμη τώρα, ναι, ναι, που ήταν εν είδη αστικού μύθου στι εξελίξει τότε που κυνηγάγαν το Μουλά Ομάρ, για όσου θυμούνται. Υπήρχε και αστικό μύθο ότι αυτό φορούσε την κάπα του προφήτη Μωάμεθ, η οποία είχε χαθεί από την Κωνσταντινούπολη, ναι, και με κάποιο τρόπο μυστικό πέρασε σε αυτόν που θα είναι ο συνεχιστή. Αυτά, ναι, δεν είναι τυχαία, καλλιεργούν μύθου στην περιοχή. Ναι, ναι. Υπάρχει και ένα ξύφος στο μουσείο στην Κωνσταντινούπολη που υποτίθεται ότι είναι του Μωάμεθ, και στη Μονή Σινά υπάρχει η αποτύπωση του χεριού, ναι, ναι, του παλάμης. Αυτά, ξέρουμε, αυτά λέει το αφήγημα, σωστά. Ναι, του Μωάμεθ, ναι. Άρα μου λέτε ότι δεν είναι έξω από το κάδρο ότι φιλοδοξεί να παίξει και ένα τέτοιο ρόλο. Όχι, όχι. Βέβαια δεν θα το πει ευθεία έτσι πολιτικά. Ναι, ναι. Και αν το πει, θα το πει επάνω στη ρήμα του λόγου, έτσι, για να τα ακούσει κάποιος. Αλλά έχει επιστήμονες που ειδικεύονται σε αυτό, δηλαδή ιστορικούς, θεολόγους κτλ., οι οποίοι με δημοσιεύσεις δικές τους, με τη δικιά τους επιστημονική βαρύτητα και με τα βιβλία τα οποία γράφουν, ναι, βεβαίως το προβάλλουν αυτό. Βέβαια. Άρα, κύριε Σταθακόπουλε, κατά τη γνώμη σας, εάν μετατραπεί σε τζαμί, ναι, είναι μία ένδειξη πέρα από τους λόγους εισπύρωσης, εκλογικής βάσης κτλ. Ναι. Μία ένδειξη περαιτέρω βαθέματος ισλαμοποίησης στην κοινωνία. Ναι, 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 ναι. Παρότι το σύνταγμα το τουρκικό δεν ορίζει δεσπόλους αθρησκεία. Ναι. Εν τούτοις γνωρίζουμε όλοι ότι είναι σουνίτες μουσουλμάνοι οι περισσότεροι. Η πλειοψηφία δηλαδή των Τούρκων. Ναι, θα το ήθελε αυτό. Αλλά και μιας και αναφέρθηκα στο Σύνταγμα. Εγώ δεν σας κρύβω, το λέω ανέξοδα τώρα εγώ. Εγώ τώρα το λέω από την ασφάλεια του σπιτιού μου, από το γραφείο μου και δεν έχω και κάποια θέση δημόσια για να έχει βάρος ο λόγος μου. Μια εκτίμηση κάνω έτσι ως αναλυτής. Σύμφωνα με το Σύνταγμα λοιπόν, ο οποιοσδήποτε Τούρκος πολίτης έχει ένα όμο συμφέρον να ζητήσει, όπως ζήτησε ένα σωματείο πριν 6 χρόνια, να γίνεται προσευχή μέσα στην Άγια Σοφιά. Αν λοιπόν αυτός ο Τούρκος πολίτης είναι χριστιανός, ορθόδοξος, για άλλου δόγματος, γιατί η Άγια Σοφιά μην ξεχνάμε ότι χτίστηκε και λειτουργήσε πριν γίνει το σχίσμα, έτσι. Άρα είναι ένα σύμβολο ευρύτερα του χριστιανισμού. Mm-hmm. Και λειτουργήσε ένα φεγγάρι και ως επί φραγκοκρατίας από το 1200 ως και καθολικός ναός. Άρα λοιπόν εν γέννη ο χριστιανισμός, δηλαδή ένας πολίτης Τούρκος, το λέω ανέξοδο ξαναλέω, δεν λέω ότι είναι εύκολο, το λέω χάρη τα παιδιά για να γίνει συζήτηση, θα μπορούσε δηλαδή το Πατριαρχείο μας, η νομική υπηρεσία του Πατριαρχείου, να πει ότι είμαστε Τούρκοι πολίτες, γιατί είναι τουρκικό ίδρυμα αυτή με το Πατριαρχείο, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, ναι, νομικά μιλώντας, όχι ηθικά και θρησκευτικά. Να πει ότι είμαστε Τούρκοι πολίτες που είμαστε ξένοι Ορθόδοξοι, και εφόσον ζήτησαν εμπροκειμένου οι μουσουλμάνοι τάδε, αυτό το τάδε σωματείο, να κάνουν προσευχή στην Αγία Σοφιά, γιατί είχε κάποια χρήση τζαμίου κάποτε, ωραία, ζητάμε και εμείς να γίνεται τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το 15 Αύγουστο, προσευχή ομοίως των χριστιανών, διότι είμαστε Τούρκοι πολίτες, χριστιανοί Ορθόδοξοι, και σήμερα με το Σύνταγμα δεν υπάρχει δεσπόζουσα θρησκεία στην Τουρκία. Άρα λοιπόν έχουμε και εμείς το δικαίωμα στα πλαίσια της αναλογικότητας και της ισότητας και των ατομικών μας δικαιωμάτων να το ζητήσουμε και εμείς. Να κάνουν λοιπόν μια πρόσθετη παρέμβαση, μια παράλληλη προσφυγή, η οποία να εκδικαζόταν και αυτή τώρα εκ παραλλήλου, και θα μπορούσε παράλληλα, αν ήθελε να βοηθήσει και η UNESCO, να έχει παρέμβει στη δίκαιο, έχουν ένα όμως συμφέρον, γιατί έχει την εποπτεία του χώρου,
διαχειριστικά δηλαδή, η UNESCO. Δεν συνέβη αυτό. Η UNESCO θα μπορούσε να το κάνει πιο εύκολα, αλλά το πατρίδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Καλά, θα γίνει μετά το έλα να δεις. Δυνητικό είναι, καλά το λέτε. Εντάξει, ούτε εύκολο. Αλλά ένας προβληματισμός νομικός. Αλλά σαν σύμβολο παγκόσμιας κληρονομιάς, αυτό ακριβώς θέλω να κρατήσω εγώ. Ναι. Θα περίμενε κανείς, αλλά και η διεθνής κοινότητα μην νομίζετε από εμάς περιμένει. Εγώ θέλω να με σαφείς. Αυτό κατάλαβα. Όπως το είπατε. Και αυτό είναι που λέτε. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Εσάβριο είναι τα σπουδαία. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.